Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη της ελληνικής κοινωνίας είναι βασικά στοιχεία της ελληνικής παράδοσης. Από αυτά για τα οποία είμαστε περήφανοι και μας ξεχωρίζουν θετικά. Σε αυτά ακριβώς τα προβλήματα, λοιπόν, έρχεται να δώσει λύση αυτό το νομοσχέδιο των 15 άρθρων. Να τα βάλετε στον κόλλο σας. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή η ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν μπορεί να την επικαλούμαστε à la carte. Και κοροϊδεύετε, ρε! Αν θέλουμε να λέμε ως ένα από τα παλαιότερα πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι σεβόμαστε τις ευρωπαϊκές συνθήκες και την ομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, τότε πρέπει να ξέρουμε και να σεβαστούμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αναγνωρίσει την ομόφυλη οικογένεια και έχει αποδώσει γονεϊκά δικαιώματα σε ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά. Εύκολος! Δεν μας έχει υποχρεώσει ακόμη ως χώρα να εισαγάγουμε τον γάμο για ομόφυλα πρόσωπα. Είναι ζήτημα χρόνου όμως να συμβεί και αυτό. Είναι αλήθεια ότι ξεπουληθήκατε για το χρήμα. Ντροπή σας! Αλλά οφείλουμε ήδη σήμερα που μιλάμε, με βάση το λεγόμενο ερμηνευτικό δεδικασμένο, να συμμορφωθούμε προς τις αποφάσεις για την προστασία της οικογενειακής ζωής, που περιλαμβάνει, επαναλαμβάνω, και τις οικογένειες με ομόφυλα ζευγάρια. Ψηφίζουμε την ισότητα στο γάμο όχι κόντρα στην πολιτική μας αντίληψη και στην κοινωνική παράδοση, αλλά ακριβώς επειδή πιστεύουμε στην παράδοση και στην κοινωνική συνοχή. Τι λέει ο μαλάκας! Διότι έτσι εντάσσουμε την εξέλιξη των κοινωνικών δικαιωμάτων στην παράδοσή μας. Συνέλθε και θα τραβάμε τα βυζάν μας. Και τελικά έτσι δημιουργούμε μια πιο ισχυρή κοινωνία, μια πιο ισχυρή πατρίδα, ένα πιο ισχυρό έθνος. Λίγο ακόμα ήθελα και θα σας έβγαζα λιποτάχτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης λίγες μόλις εβδομάδες πριν εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Με βαθιά υποκριτική τέχνη μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Στη συνέχεια εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και εξελέγει δύο φορές Πρωθυπουργός της χώρας. Όπως η μια! Και αυτό συνέβη διότι έχει πείσει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας ότι εργάζεται και ενδιαφέρεται για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Και δεν αναφερόμαι μόνο στους λίγους ψεκαλμένους. Ψηφίζουμε την ισότητα στο γάμο όχι κόντρα στην πολιτική μας αντίληψη και στην κοινωνική παράδοση, αλλά ακριβώς επειδή πιστεύουμε στην παράδοση, επειδή πιστεύουμε στην παράδοση. Αντεπενούμε!